Εντάξει, όντας και σε μια οικογένεια όπου ο πατέρας μου είτε είναι προπονητής ποδοσφαίρου, δεν σας κρύβω ότι εγώ ξεκινώντας ήθελα πάρα πολύ να είμαι κι εγώ ένα ερέθισμα σε κάποιους νέους ανθρώπους ώστε να μπουν σε αυτό το χώρο. Εμείς είμαστε το νεανικότερο staff στη Β' Εθνική φέτος, που βγήκαμε προπαθητές. Ξέρω ότι θα φτάσουμε αργότερα στην Κηφισιά, αλλά θα τοποθετήσω τώρα. Ήμασταν όντι κάτω από 40. Στο ποδόσφαιρο γενικότερα δεν είναι ένα δίκαιο άθλημα. Η διοικητική και η οικονομική συνέπεια, καθημερινή εξέλιξη, ποδοσφαιρικό κίνητρο. Έτσι, το να διατηρηθείς πρώτος σε 30 σχεδόν αγωνιστικές είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστικό παιχνίδι. Φανταστικό, φανταστικό. Στο τέλος, πραγματικά, όταν έγινε το 3-3, ήταν από τις στιγμές που λέμε αυτές που μένουν χαραγμένες μέσα στο φοβερό αυτό. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο αύριο μεθαύριο θα μου αποδώσει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που εγώ κατέβαλα φέτος. Και εύχομαι και στην Κηφισιά, με βάση τα δικά της συμφέροντα, με βάση τις δικές της αποφάσεις, να της αποδώσει αυτό το οποίο αποφάσισε και έκανε. Καλημέρα, καλησπέρα, από όπου και αν μας παρακολουθείτε. Εκπομπή Podball The Sport Zenit Talk. Μαζί σας ο Μιχάλης Ψημίτης. Και ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Και ο καλεσμένος που έχουμε αυτή τη φορά είναι ο προπονητής του περσινού θαύματος της Κηφισιάς, ο κύριος Γιώργος Πετράκης. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα για μένα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκλησή σας. Σε ευχαριστούμε που αφιέρωνες έτσι λίγο το χρόνο να μάθουμε το ποδοσφαιρικό σου ταξίδι. Συνήθως ξεκινάμε με την ερώτηση, κάνουμε το καλεσμένο μας από την αρχή του ταξιδιού του στον αθλητισμό. Σένα θα θέλουμε να εστιάσουμε λίγο στην προπονητική. Πώς κατάφερες στα 25 σου να πάρεις την απόφαση ότι θα σταματήσεις από την ενεργό δράση ως ποδοσφαιριστής και θα ασχοληθείς με την προπονητική αρχικά? Σωστό. Ξεκίνησα από λίγο πιο πίσω αυτό. Εντάξει, όντας και σε μια οικογένεια όπου ο πατέρας μου είτε είναι προπονητής ποδοσφαίρου, παίζοντας και βλέποντας ή αντιλαμβανόμενος ότι το δικό μου ταλέντο ή το στάτους στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ίσως δεν ήταν για να φτάσω στο... Έτσι αντιλήφθηκα ή με έκανα να αντιληφθώ στο υψηλότερο επίπεδο, και επειδή καταλάβαινα ότι στο μέλλον η προπονητική θα ήταν κάτι που θα ήθελα να ασχοληθώ και μου άρεσε από παιδί, έχοντας και πάρα πολλά βιώματα καθημερινά στο σπίτι μου, άρχισε σιγά σιγά να μου μπαίνει η ιδέα. Στα 22 τότε θυμάμαι έπαιζα σαν επαγγελματία στη Γάμα Εθνική. Όταν ξεκίνησα και πήγα στο πρώτο δίπλωμα της UEFA, και μετά όλα πήραν το δρόμο τους. Έφτασα στο σημείο ένα καλοκαίρι να έχει έρθει μια πρόταση από μια χαμηλή κατηγορία εδώ στο Ηράκλειο Δέλτα Εθνική, θυμάμαι καλά, ένα τηλέφωνο, και με ρώτησαν αν θα με ενδιαφέρει να πάω στην ομάδα, και η ερώτησή μου ήταν, ξέχαστο αυτό, με θέλετε σαν ποδοσφαιριστή? Μου λένε όχι, σαν προπονητή, γνωρίζοντας ότι είχα πάρει και το πρώτο δίπλωμα, και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Άρα, Γιώργο, δεν ήταν το κλασικό του έπαθα έναν σοβαρό τραυματισμό, αναγκάστηκα να σταματήσω? Όχι, όχι. Δεν είχα κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Είχα ταλαιπωρηθεί από κάποια θέματα που είχα στη μέση και αυτά, αλλά δεν ήταν αυτό το. Κατάλαβα από νωρίς ότι πολύ πιθανό θα έπρεπε οι συγκυρίες να ήταν πολύ καλές για εμένα, ώστε να καταφέρω να εκπληρώσω το όνειρο κάθε παιδιού που είναι να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν με γέμιζε τόσο πολύ το να είμαι σαν επαγγελματία σε Β' Γ' Εθνική. Το σκέφτηκα, το έβαλα στο μυαλό μου, το οργάνωσα, πήγα σε κάποια διπλώματα, εκεί ξεκίνησε και γινόταν ακόμη μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, μπαίνοντας από μέσα, και πήρα αυτή την απόφαση. Εσύ έχεις γεννηθεί στην Κρήτη, παιδί του κριτικού ποδοσφαίρου και σαν παίκτης και σαν προπονητής αργότερα. Πώς θυμάσαι έτσι τα πρώτα χρόνια στις τοπικές ομάδες εκεί, ποιες ήταν οι συνθήκες? Κοιτάξτε, το κριτικό ποδόσφαιρο είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, ακόμα και στα τοπικά ή στα ερασιτεχνικά ή μη επαγγελματικά, να το πω έτσι. Η Κρήτη έχει πολύ δίψα για ποδόσφαιρο, έχει μεγάλες ομάδες εδώ, δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και να αυξήσουν το επίπεδο και στις πιο κάτω κατηγορίες. Όφι, Εργοτέλη, Σανιά, Ρέθινο, ΕΑΡ παλιότερα, που αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Εδώ καλό το επίπεδο, μπορώ να πω. Εγώ ξεκίνησα από εδώ, γαλοχήθηκα στον Όφι από μικρός, σε όλα τα τμήματα υποδομής, και σαν προπονητής αργότερα, περνώντας από όλες τις κατηγορίες,
εννοώντας από το Α τοπικό και μετά, Α τοπικό, Δ εθνική, Γ εθνική, Β εθνική επίσης στα Χανιά, πάλι στην Κρήτη. Και μετά ξεκίνησε το ταξίδι εκτός Κρήτης, που από τότε δεν έχει τύχει να ξαναγυρίσω κιόλας. Ανέφερες τον πατέρα σου πριν, τον κύριο Γιάννη Πετράκη, ένας εξαιρετικός προπονητής. Έχεις πει σε συνεδεύξεις αρκετές φορές ότι θα ήταν συγκινητικό έτσι να παίξετε αντίπαλοι. Εσύ όμως θα είχες γίνει προπονητής αν δεν υπήρχε αυτή η σημαντική επιρροή στη ζωή σου? Ωραία ερώτηση. Δεν μου το έχουν ξανακάνει. Η αλήθεια είναι ότι έχω επηρεαστεί πολύ, εντάξει, δεν μπορώ να το κρύβω αυτό. Και από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου έτσι μικρότερος και σαν ποδοσφαιριστής, που κάποιους προβληματισμούς μπορεί να είχα σαν παίχτης έτσι στη θέση μου και τους μοιραζόμουν, και αυτή η πληροφορία που έπαιρνα από προπονητική πλευρά, από ένα προπονητή που είχαμε στο σπίτι μου που ήταν ο πατέρας μου, επηρεάστηκα. Δεν ξέρω αν θα είχα συνεχίσει. Νομίζω ότι πάλι θα μου άρεσε. Γενικότερα μου άρεσε το ποδόσφαιρο να το ψάχνω. Έβλεπα πολύ και στην τηλεόραση. Προσπαθούσα να παρατηρήσω όσο περισσότερο τι μπορεί να κάνουν οι προπονητές ή κάποιοι παίχτες που παίζαμε στην ίδια θέση. Θεωρώ σε μεγάλο ποσοστό πως ναι. Όμως επίσης είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που έχω επηρεαστεί για να μπω μέσα σε αυτό. Και σίγουρα, όπως έχω ξαναπεί, εύχομαι να γίνει, εντάξει, μπορεί και όχι, μπορεί και να γίνει, το εύχομαι όμως, κάποια στιγμή να βρεθούμε και αντίπαλοι. Είναι ωραία πράγματα αυτά που μου είπες. Είχες τη δυνατότητα να συμβουλευτείς τον μπαμπά σου. Είχα και εγώ τη δυνατότητα, μόνο που ο δικός μου δεν ήταν προπονητής, έκανε τον προπονητή. Που αυτό είναι μια διαφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, ήθελε πάντα να βοηθήσει, οπότε το έκανε πάντα από κάνει ένα καλό μέρος στην καρδιά του. Να συνεχίσουμε έτσι, να μας πεις λίγο πώς προέκυψε το Λουξεμβούργο. Mm-hmm. Είχα τη δυνατότητα εγώ να παίζω σε μια ομάδα που λέγεται Eintracht 3, που ήταν κοντά στο Λουξεμβούργο, και στην προετοιμασία τη χειμερινή που είχαμε κάνει, είχαμε κάποια φιλικά με ομάδες αλφαεθνικής. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο θα έλεγα, εντάξει, η Γερμανία τέταρτη εθνική είναι αρκετά δύσκολο το πρωτάθλημα, και είδα ότι περίπου ήταν παρόμοιο το επίπεδο. Mm-hmm. Τι είδες εσύ στο πρωτάθλημα αυτό από άποψη δυναμικής? Και πώς ήταν να παίζεις σε ένα οργανωμένο κράτος? Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, βασικά θα πω. Ένα πολύ όμορφο ταξίδι για μένα. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Έφυγα, θυμάμαι, Κυριακή βράδυ μετά από ένα επιτυχής αποτέλεσμα με τη Λαμία. Το βράδυ χώρισαν οι δρόμοι μας. Τη Δευτέρα το πρωί μου έγινε τηλεφώνημα αν θα με ενδιέφερε να πάω στις Ζενές. Μέχρι τότε δεν ήξερα ούτε ποια ήταν οι Ζενές, ούτε ακριβώς πολλά πράγματα για το Λουξεμβούργο. Γρήγορα προσπάθησα να πάρω κάποιες πληροφορίες. Να πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα και πολύ. Είπα ότι οποιοδήποτε εμπειρία, θυμάμαι τότε, αυτό ήταν πριν 3 χρόνια, στα 32 μου δηλαδή, με μια εμπειρία στο εξωτερικό σαν προπονητής, θα μπορούσα να με βοηθήσει. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο κίνητρο το δικό μου εκείνη την περίοδο. Να μαζέψω όσο να τον περισσότερες εμπειρίες μπορώ, και πόσο μάλιστα από ένα κράτος που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης. Οπότε έτσι προέκυψε και έτσι πήγα. Τώρα πηγαίνοντας εκεί, είδα πολλά ωραία πράγματα όσον αφορά την οργάνωση. Εντάξει, το κράτος δεν το συζητάμε, ότι σαν κρατήδιο είναι σε άλλο επίπεδο οργάνωσης γενικότερα. Είναι από τα πιο προηγμένα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Τώρα στο ποδόσφαιρο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επηρεασμένο από τις χώρες που βρίσκονται γύρω. Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία. Όλες αυτές τις μεγάλες χώρες και προηγμένες ποδοσφαιρικά. Οπότε και αυτοί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κρατήσουν ή κράτησαν μία δική τους φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο. Έχουν πάρα πολλούς περιορισμούς σαν λίγκα, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν και το δικό τους ποδόσφαιρο σαν λούξικο ποδόσφαιρο σε ένα καλό επίπεδο. Τότε θυμάμαι αξέχαστα για να καταρτήσω μια αποστολή 18άδας, ήθελε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, είχε πολύ μεγάλη δυσκολία, διότι είχαν πολλούς περιορισμούς με αρκετούς λούξους ποδοσφαιριστές. Τώρα το επίπεδο εκεί υπήρχε οργάνωση, μπορώ να πω ότι ήταν σε τρεις βαθμίδες. Ήταν κάποιες ομάδες οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια, όπως ήταν οι Ζενές, η Ντουντελάνζ, η Εσπεράνζ, τότε κάποιες ομάδες, μια άλλη ομάδα που ήταν πάλι από το ΕΣ,
που και αυτοί ήταν πολύ οργανωμένοι, που είχαν παίξει Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, οι γήπεδα, οι εγκαταστάσεις, αυτά ήταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα εκεί. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχαν πάρα πολλές μεταγραφές, όμως υπήρχαν παίχτες υψηλού επίπεδου από τα γύρω κράτη που έψαχναν να παίξουν σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Και όταν αυτό συνέβαινε, ερχόντουσαν στο Λουξεμβούργο, που αυτό ανέβαζε το επίπεδο του πρωταθλήματος. Ένα ακόμα που μπορώ να πω για εκεί ήταν η πολυεθνικότητα. Δηλαδή, αυτό που γνώρισα, φανταστείτε ότι εγώ στο δικό μου staff ήμουν εγώ Έλληνας, είχα δύο συνεργάτες Πορτογάλους, είχα έναν αναλυτή ο οποίος ήταν Σλοβαίνος, είχα ένα προπονητή τραυματοφύλακα ο οποίος ήταν Γερμανός. Ήταν και για μένα μια εμπειρία όλη αυτή πάρα πολύ δυνατή και σίγουρα μου έδωσε πάρα πολλά εφόδια για το μέλλον. Έφερες λίγο πριν τη Λαμία. Αν δεν κάνω λάθος, έχεις και το ρεκόρ του νεαρότερου τεχνικού στην ιστορία της Super League. Γενικά, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τριαντάριδες προπονητές να αναλαμβάνουν συλλόγους, ακόμα και κορυφαίους, ας πούμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Νάγκελσμαν στη Bayern Monaco, αν και έχει φύγει τώρα. Στην Ελλάδα αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο? Δηλαδή, εσύ ξεκινώντας και στα πρώτα σου χρόνια, πώς σε αντιμετώπιζαν λόγω της ηλικίας σου, είχες αμφισβήτηση? Δεν κρύβω, δεν μπορώ να πω ότι όταν ήμουν μικρότερος και ξεκινούσα, θα το τοποθετώ και δημόσια, ότι είχα στο μυαλό μου ότι θα μπορούσε μία δική μου εξέλιξη σαν νεαρός προπονητής στην Ελλάδα να δώσει το ερέθισμα και σε άλλους συναδέλφους ή ακόμα και σε ομάδες να δοθούν οι ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να μπουν στον χώρο. Μετά, ταυτόχρονα με τη δική μου πορεία, το ίδιο είδαμε και στο εξωτερικό. Εγώ δεν το είχα παρατηρήσει ότι στο εξωτερικό αυτό συνέβαινε. Όμως ξεκινούσε και πλέον είναι μία κατάσταση η οποία συμβαίνει, ότι δίνουν ευκαιρίες σε νέους προπονητές άσχετα από τις εμπειρίες ή άσχετα από την ηλικία, στο να προπονούν συλλόγους στο υψηλότερο επίπεδο, αλφα εθνικής ή οτιδήποτε άλλο. Και τα παραδείγματα πλέον είναι πολλά. Νομίζω ότι αυτό που το έκανε να συμβεί όλο αυτό έχει να κάνει ότι πλέον ο προπονητής δεν είναι μόνο ένας έμπειρος άνθρωπος του ποδοσφαίρου ο οποίος πρέπει να μπει μέσα σε αυτό. Πλέον το ποδόσφαιρο τρέχει, είναι πάρα πολύ η εξέλιξή του σε όλα τα επίπεδα, τεχνολογία, στατιστική. Χρειάζεται πολύ μεγάλη τεχνογνωσία σε πάρα πολλά πράγματα, τακτικές, σίγουρα και το management, το οποίο και το micromanagement πρέπει να γίνεται μέσα στην ομάδα. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ξεκινώντας ήθελα πάρα πολύ, και δεν ξέρω αν αυτό έχει συμβεί ή όχι, θα φανεί και στο μέλλον, να είμαι κι εγώ ένα ερέθισμα σε κάποιους νέους ανθρώπους ώστε να μπουν σε αυτό το χώρο και να ξεκινήσουν και να δοθούν ευκαιρίες και σε νέους ανθρώπους να μπουν. Και εγώ από τη δική μου πλευρά που μπορώ το κάνω, βάζω εδώ ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει αναφερθεί και είναι καλό να λέγονται αυτά. Εμείς είμαστε το νεανικότερο staff στη Β' Εθνική φέτος, που βγήκαμε πρωταθλητές. Ξέρω ότι θα φτάσουμε αργότερα στην Κηφισιά, αλλά θα τοποθετήσω τώρα. Ήμασταν όλοι κάτω από 40. Ήμασταν ένα staff το οποίο ήμασταν μεταξύ 32 μέχρι 37, οι οποίοι καταφέραμε σαν staff, ένα 7-μελές staff που ήμασταν στην Κηφισιά, και καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα και είχαμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Το οποίο και αυτό νομίζω ότι δεν είναι το πιο σύνθετο, δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί. Ή αν κάποιος προπονητής έχει πάρει πρωτάθλημα στη Β' Εθνική ακόμα, 35 ετών, δεν το γνωρίζω. Όμως είναι καλό να ακούγεται, διότι θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να φέρουν και νέες ιδέες στον χώρο και είναι καλό να συμβαίνει, αρκεί βέβαια να υπάρχει και το ανάλογο επίπεδο, η ανάλογη μόρφωση, η ανάλογη σεμνότητα και ο ανάλογος σεβασμός προς όλους τους παραμέτρους που αφορούν το άθλημα. Και αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό είναι ότι πλέον βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν υπήρξαν πριν ποδοσφαιριστές και ειδικότερα επιτυχημένοι ποδοσφαιριστές. Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τσάμπι Αλόνσο ή ο Αντρέα Πύρλο, ας πούμε, πλέον για να αναλάβεις μια ομάδα. Ναι, σίγουρα. Βέβαια και αυτή από τη δική τους πλευρά, αυτό που εγώ βιώνω τώρα, είναι ότι οι εμπειρίες που μπορεί, αν ένας ποδοσφαιριστής έχει στο μυαλό του ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να ασχοληθεί με την προπονητική, οι εμπειρίες που λαμβάνει και όλα τα ερεθίσματα που έχει σαν ποδοσφαιριστής, βιώνοντας τα αυτά μόνο και μόνο σαν παρατηρητής, και είναι βιωματικά όμως, δηλαδή βρίσκεται μέσα, παράδειγμα ο Τσάμπι Αλόνσο που είναι τώρα στο κομμάτι της προπονητικής, όλα αυτά που έχει βιώσει αυτός σαν ποδοσφαιριστής,
Εάν και εφόσον τα έχει καταγράψει και μπορεί τις δικές του εμπειρίες να τις φέρει μπροστά και να μπορεί να τις λάβει σαν γνώση, να τις κατηγοριοποιήσει, να τις συγκεκριμενοποιήσει και να τις εκμεταλλευτεί, είναι ένα μεγάλο προσόν. Αυτό για μένα. Που εγώ, ας πούμε, δεν το βίωσα και βλέπω τώρα ότι όντως κάποιες φορές θα ήθελα να μπορώ. Εγώ, ας πούμε, όλα τα βιώματά μου ήταν καθαρά εμπειρικά προπονητικά. Ξεκινώντας από πολύ χαμηλό επίπεδο, βιώνοντας με τα λάθη μου όλη αυτή τη διαδικασία για να φτάσω μέχρι εδώ που βρίσκομαι τώρα και πόσο μάλιστα ότι και κάθε μέρα μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι. Βέβαια, οποιοδήποτε άλλο ξεκινάει πλέον νέος, βλέπουμε ότι στην ουσία ξεκινάει σαν συνεργάτης. Δηλαδή, στην ουσία οι δρόμοι είναι τρεις στην προπονητική. Ο ένας έχει να κάνει ότι ξεκινάς από πολύ χαμηλά σαν προπονητής, που είναι το δικό μου παράδειγμα. Ο δεύτερος είναι ότι παίζεις σε πολύ ψηλό επίπεδο ή παίζεις μέχρι και τα 35 κρατώντας πάρα πολλές εμπειρίες που αύριο μεθαύριο μπορεί να τις εκμεταλλευτείς, χάνοντας χρόνο βέβαια από την προπονητική. Και ο τρίτος είναι να είσαι σε ένα staff από νωρίς, με κάποιον μεγάλο προπονητή, με κάποιο έμπειρο προπονητή, ώστε να μπορείς να παίρνεις εμπειρίες και γνώση, να την κάνεις δική σου όλη αυτή, να την κοινοποιήσει και αύριο μεθαύριο, όταν θα σου δοθεί ευκαιρία, να γίνεις πρώτος προπονητής. Ή από τα youth ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι, μπορεί να τραβήξει ο καθένας. Όμως για να κλείσω, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι οποιαδήποτε εμπειρία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, αν και εφόσον την καταγράφεις, την έχεις μαζί σου, μπορεί να σε κάνει καλύτερο μέσα από τα λάθη σου και από τις σημαντικές και καλές στιγμές, και όλο αυτό να σε εξελίσσει κάθε μέρα και να σε κάνει καλύτερο. Βέβαια. Και ας κρατάμε και στο μυαλό μας ότι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αργότερα θα γίνει και καλός προπονητής. Είναι κλισέ, αλλά η πραγματικότητα το έχει αποδείξει. Ας πάμε λοιπόν και στο θαύμα της Κηφισιάς, μιας ομάδας που έφτασε από το τοπικό στην Super League μόλις 4 χρόνια. Ο σύλλογος φαίνεται υγιέστατος, ειδικά για τα δεδομένα τώρα της κατηγορίας της Super League 2 με τα 1002 προβλήματα. Λειτουργούσε σίγουρα σε υψηλότερο επίπεδο από τις κατηγορίες. Αυτό που θέλω να μου πεις έτσι για να ξεκινήσουμε είναι αν είχες κάποιες 3-4 λέξεις κλειδιά που έφεραν την άνοδο στην ομάδα. Για παράδειγμα, διοικητική σταθερότητα. Ποιες θα ήταν αυτές? Διοικητική και οικονομική συνέπεια. Καθημερινή εξέλιξη. Και το τρίτο, ποδοσφαιρικό κίνητρο. Νομίζω ότι αυτά ήταν οι μεγαλύτεροι τρεις πυλώνες που συντέλεσαν τα μέγιστα στο να καταφέρουμε να βγούμε πρωταθλητές. Είναι και μια ομάδα που έχει απόλυτο επαγγελματισμό. Δηλαδή το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, ανεξαρτήτου της κατηγορίας που βρισκόταν η ομάδα. Γιατί είχα και παλιούς συμπαίκτες και φίλους. Όποτε μίλαγα με κάποιους παλιούς συμπαίκτες που παίζαν στην ομάδα της Κηφισιάς, πάντα είχαν να πούν τα καλύτερα. Είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Εγώ πηγαίνοντας εκεί, ερχόμενος από την Αλφα-Εθνική στην Κύπρο, λειτουργήσαμε σε άκρος επαγγελματικά επίπεδα υψηλών στάνταρ. Δεν μας έλειπε τίποτα. Ό,τι χρειαζόμασταν αγωνιστικά, επαγγελματικά, για να μπορέσουμε να εξελίξουμε τη δουλειά μας, ήταν μέσα και τα είχαμε. Αυτό αφορά και τη διοίκηση, προφανώς, όπως είπα πριν, και την οικονομική συνέπεια. Και αυτό που ο τρίτος πυλώνας που ήταν το ποδοσφαιρικό κίνητρο, καταφέραμε και δομήσαμε μια ομάδα η οποία κάθε μέρα ζούσε και ανέπνεε στο να πετύχει το μεγάλο στόχο. Ο καθένας από εμάς, και βάζω και εμάς μέσα, όπως είπα προηγουμένως, που είμαστε νέοι στο χώρο, ένα νεανικό staff, το πρώτο μας μέλημα ήταν η διάκριση και η προσωπική μας φιλοδοξία, το οποίο ακριβώς το ίδιο είχαν και όλοι μας οι παίχτες. Μπορεί κάποιοι να μην ήταν οι πιο νέοι, όμως όλοι τους ήθελαν να ζήσουν το όνειρο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ακούγοντας αυτά που μου λες, ο στόχος είχε μπει ήδη από την αρχή της χρονιάς, ήταν κάτι που είδες στη συνέχεια, γιατί είδαμε ότι είχατε και την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Ο στόχος ήταν αυτό που είπα πριν στη μέση. Εμείς θέλαμε, το πρώτο πράγμα που είπα σε όλους τους παίχτες φτάνοντας στο πρώτο μας meeting, ήταν ότι στο τέλος της χρονιάς θα ήθελα, αν μπορώ, εγώ σαν προπονητής τους, αλλά και αυτοί μέσα από τη δική τους δουλειά να εξελίξουν εμένα, να μπορούμε όλοι, έστω και λίγο, να εξελιχθούμε αγωνιστικά και ανθρώπινα. Αυτό ήταν το κύριο μας μέλημα και έτσι ξεκινήσαμε. Οπότε κάθε μέρα που εμείς πηγαίναμε στο γήπεδο, στην ουσία προσπαθούσαμε να ξεπεράσουμε και να εξελίξουμε ένα βήμα τους εαυτούς μας,
ώστε να γινόμαστε καλύτεροι και όλο αυτό να έρθει σαν ένα φυσικό επακόλουθο, ώστε η ομάδα να ανεβαίνει, να γίνεται καλύτερη, να παίζει καλύτερα, να είναι πιο έτοιμη ψυχικά να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε συνθήκες και όλο αυτό να μας φέρει στο τέλος, έτσι να είμαστε πρωταθλητές. Γιώργο, σε τι ποσοστό θέτονται οι στόχοι ως προς την δικιά μας ομάδα και σε τι ποσοστό ως προς τους αντιπάλους? Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποιοι αντίπαλοι, μάλλον να το θέσω αλλιώς. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε μια ωραία καλή ομάδα. Ταυτόχρονα όμως στην κατηγορία μπορεί να υπάρχουν αντίπαλοι ίσως με μεγαλύτερο budget, μεγαλύτερη εμπειρία. Θα θέσω εγώ στόχο την άνοδο για να ανέβω? Ή θα πω, βλέποντας και κάνοντας, με το τι κάνει ο ανταγωνισμός? Μία σπουδαία λέξη που μπορούμε να τοποθετήσουμε εδώ, που εγώ τη βάζω σε κάθε αρχή, είτε είμαι σε ομάδα το καλοκαίρι, είτε μπορεί κάποια στιγμή να πάω στη μέση σεζόν που μου έχει τύχει. Μία σπουδαία λέξη έχει να κάνει με την εκτίμηση της κατάστασης. Αφορά όντως τη δική μας ομάδα, που είναι το ένα κομμάτι, και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ έτοιμοι να κάνουμε μια καλή εκτίμηση για το ποιος είναι ο ανταγωνισμός. Βλέποντας τον ανταγωνισμό και ξέροντας και μέχρι πού εμείς μπορούμε να κρεμάσουμε το δικό μας καλάθι, που είπαμε προηγουμένως όσον αφορά τον πρωταθλητισμό, είναι και ο τρόπος που μπορούμε να δομήσουμε την ομάδα μας στην αφετηρία ή να πούμε αν πάμε για πρωτάθλημα ή όχι. Για το δικό μας συγκεκριμένο παράδειγμα της Κηφισιάς, δεν ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος να πούμε ότι πάμε να το πάρουμε. Αλλά δομήσαμε μια ομάδα η οποία πραγματικά δεν ξέραμε ποιο ήταν το ταβάνι της και πιστεύω ότι φτάσαμε πολύ κοντά, αλλά είχαμε και άλλα περιθώρια ακόμα σαν ομάδα να παίξουμε ακόμα καλύτερα. Εμείς μετά παίρναμε ψυχολογία, γιατί και αυτό μετράει. Μια ομάδα που ξεκινάει και πηγαίνει πολύ καλά και ξεκινάει με ένα καλό σερί. Σίγουρα η πίστη που δημιουργείται μέσα στο αγωνιστικό τμήμα μεγαλώνει, αλλά και σε όλο τον οργανισμό μεγαλώνει. Παίρνουμε ψυχολογία, μεγαλώνει τα ακόμα περισσότερο τα κίνητρα της εξέλιξης στην καθημερινότητα και έτσι φτάνει σε μια μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα ο ανταγωνισμός παίζει το δικό του ρόλο. Εμείς, ας πούμε, φέτος δεν ήμασταν το μεγαλύτερο budget. Οικονομικά, με βάση τα δεδομένα που γνωρίζω, πρέπει να ήμασταν τρίτη, τέταρτη, ίσως και πέμπτη μέσα σε αυτό αγωνιστικά. Όμως δεν πιστεύω ότι υπήρξε άλλη ομάδα στην κατηγορία που να έχει τόσα πολλά υψηλά κίνητρα διάκρισης και αυτό δεν ήταν μόνο δικό μας αγωνιστικό, ήταν και από τη διοίκηση το ίδιο. Αυτό. Έγινε και μια γερή κούρσα τίτλου. Από τη μέση και μετά ήσασταν εσείς και η Καλλιθέα. Νωρίτερα νομίζω υπήρχαν και άλλες 2-3. Υπήρχε ο Απόλλωνας Σμύρνης, οι ομάδες Πελοποννήσου, η Καλαμάτα και η Παναχαϊκή βάλαν και αυτές πίεση. Αλλά από τη μέση και μετά ήταν σίγουρα ότι ξεχώρισαν 2 ομάδες. Εσύ έχεις ξαναζήσει μια τέτοια κούρσα τίτλου με αυτή την πίεση? Τι συναισθήματα σου έδινε αυτό κάθε Κυριακή? Όχι, δεν είχα ξαναζήσει. Είπα και δημόσια μόλις πήραμε το πρωτάθλημα ότι άξιζαν πολλά συγχαρητήρια εκεί στην ομάδα της Καλλιθέας, διότι όντως έκανε και αυτή ένα πολύ μεγάλο σερί και θεωρώ ότι όταν αποδίδουμε τα εύσημα σε ένα σπουδαίο αντίπαλο δείχνουμε και τον τρόπο που αυτό επηρέασε εμάς. Εμάς σίγουρα η Καλλιθέα και η δική της πορεία, σε μένα προσωπικά, εγώ τουλάχιστον έτσι το βίωνα, γιατί όντως υπήρχε πίεση. Με πίεζε εμένα προσωπικά και εγώ με τον δικό μου τρόπο την ομάδα ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Ξέραμε ότι οποιαδήποτε στιγμή αδράνειας, οποιαδήποτε στιγμή εφησυχασμού ή οποιαδήποτε στιγμή που μπορεί να μην πιεστούμε στο να γίνουμε καλύτεροι, είχαμε από πίσω ένα αντίπαλο ο οποίος μας ακολουθούσε και μπορεί αυτό να ήταν μοιραίο για μας, φτάνοντας έτσι προς το τέλος. Οπότε έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και ο ανταγωνισμός. Σίγουρα για μένα προσωπικά, που το βίωσα και πρώτη φορά σαν προπονητής, μου δόθηκε η ευκαιρία να προπονήσω μια ομάδα που έτυχε να ξεκινήσει πρώτη στην αφετηρία στο πρωτάθλημα και να τελειώσει πρώτη. Έτσι, το να διατηρηθείς πρώτος σε 30 σχεδόν αγωνιστικές είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τρομερά αγχωτικό, τρομερά πιεστικό. Όμως και αυτό είναι ένα βίωμα το οποίο, αν κάποιος δεν το κάνει, δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Και εγώ τα προηγούμενα χρόνια, βλέποντας το απ' έξω, δεν μπορούσα να αντιληφθώ απόλυτα πόσο δύσκολο είναι αυτό. Πλέον βιώνοντας το, θεωρώ ότι έχω μια μεγάλη εμπειρία πίσω μου. Έχω μια παρακαταθήκη σε κάποια πράγματα που αφορούν τον πρωταθλητισμό. Τα έχω αναγνωρίσει. Σίγουρα έχω κάνει και εγώ τα δικά μου λάθη μέσα σε αυτό. Προσπαθώ να τα βρω, ώστε να εξελίσσουμε και να γίνουμε καλύτερος. Όμως, σαν εμπειρία, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική.
Πάντως, coach, αφού δεν πάθατε ένα καρδιακό όλοι εκεί στο μάτς με την Γκαλιθέα στο το Ροντέο το 3-3, όλα καλά. Φανταστικό παιχνίδι. Φανταστικό. Στο τέλος, πραγματικά, όταν έγινε το 3-3, ήταν από τις στιγμές που λέμε αυτές που μένουν χαραγμένες μέσα στο φοβερό αυτό και ο τρόπος που έγινε σε ένα μάτς που στην ουσία ήμασταν στο 1-3 που μπορούσε να γίνει 1-4 και τελικά στο τέλος έγινε 3-3 που μπορούσε να γίνει και 4-3. Δηλαδή μπορούσαμε να χάσουμε κιόλας. Ναι. Δηλαδή φτάσαμε, ήταν φοβερό, όμως νομίζω το ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Φάνηκε ότι ήταν δύο ομάδες οι οποίες ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο και θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και εμείς δείξαμε τις αρετές μας, αλλά δείξαμε και τη στάση μας που δείξαμε όλη τη χρονιά. Ήμασταν μια ομάδα που δεν είχαμε σκοπιμότητα σε καμία στιγμή του πρωταθλήματος. Σχεδόν ποτέ. Εμείς προσπαθούσαμε μόνιμα αυτό που θα μας κάνει να διακρινόμαστε, να είναι το μοντέλο παιχνιδιού μας, ο τρόπος μας, αυτά που είχαμε κατακτήσει σαν ομάδα μέσα από πολύ σκληρή δουλειά και το δείξαμε και μέσα στην έδρα του αντιπάλου που για 85 λεπτά θεωρώ ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά και κυνηγήσαμε τον γκολ μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Αλλά τα συναισθήματα εκεί ήταν φανταστικά. Οπότε φαντάζομαι που τα πέρασες όλα. Χαρά, στεναχώρια, αγωνία. Πώς είναι να κάθεσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι από τον πάγκο και να βλέπεις το παιχνίδι, αλλά να μην μπορείς να παίξεις. Γιατί πολλές φορές είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό. Ήταν πραγματικά μια τρομερή ικανοποίηση στην αφετηρία ή μέχρι και το 3-1 ή όταν έβλεπα ότι το πάει να γίνει 1-4 το παιχνίδι. Μια τρομερή ικανοποίηση ότι το πλάνο παιχνιδιού μας βγαίνει, ότι οι παίχτες είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ότι ψυχικά και πνευματικά είμαστε τρομερά σταθεροί. Δηλαδή όλα ήταν φανταστικά. Βέβαια θυμάμαι τον εαυτό μου να γυρίζω στους συνεργάτες μου στο 75 και να τους λέω «Παιδιά, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, τώρα που χάνουμε τις ευκαιρίες να το δούμε, λες και το βλέπα να έρχεται». Και κάποια στιγμή κάνει αυτό που συμβαίνει με την Γκαλιθέα, που και αυτοί ανεβάζουν απόδοση, βάζουν δύο γρήγορα γκολ. Και στο τέλος, όταν τελειώνει το παιχνίδι, πραγματικά με διακατήχε θυμός. Δηλαδή, όντως ήμουν θυμωμένος, διότι μου ερχόταν αυτή η τεράστια πίεση του πρωταθλητισμού, που θα μπορούσαμε εκεί, στην ουσία, να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα, ώστε το επόμενο του πρωταθλήματος να το διαχειριστούμε με λιγότερο στρες ή με λιγότερο άγχος ή με λιγότερη πίεση. Δηλαδή, στην ουσία, εγώ περισσότερο αυτό ήθελα να κερδίσω και με θύμωσε που στην ουσία δεν καταφέραμε να το διατηρήσουμε. Όμως και αυτό, εκ των υστέρων τώρα πλέον, βλέπω ότι ήταν καλώς έγινε έτσι, για να βιώσουμε και όλα αυτά που βιώσαμε μετά, που και πάλι νομίζω ότι μας εξέλιξαν. Γιώργο, ξέρεις τι θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα που σε ακούω να μας λες την ιστορία του ντέρμπι. Για έναν παίχτη ξέρουμε ότι τελειώνει 90 λεπτό το παιχνίδι και θέλει μια-δυο μέρες ώστε να ξαναεπαναφέρει το σώμα του στην ίδια φυσική κατάσταση. Πώς είναι αυτό για τον προπονητή? Γιατί περνάς το δικό σου Γολγοθά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πώς είναι η επόμενη μέρα? Για μένα προσωπικά θα πω ότι η ίδια μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή μέχρι και να ξημερώσει η επόμενη μέρα θεωρώ ότι όλα τα συναισθήματα είναι στα άκρα. Προσπαθώντας μετά να εκλογικεύσω όλες τις καταστάσεις, ουσία εγώ αυτό κάνω. Νιώθω ότι όντως είμαι πιεσμένος, είμαι συναισθηματικά ασταθής εκείνη την ίδια μέρα, είτε είμαι θυμωμένος, είτε είμαι πολύ χαρούμενος ή οτιδήποτε άλλο. Όμως αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω, αυτός είναι ένας δικός μου τρόπος για να μπορώ να διαχειρίζομαι τον ίδιο μου τον εαυτό, εντάξει, και το τοποθετώ και δημόσια. Προσπαθώ μετά να εκλογικεύσω όλες τις καταστάσεις. Να δω τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, που μπορούσα να επέμβω, να κάνω μια αυστηρή κριτική με τον εαυτό μου, ώστε να βγάλω κάποια χρήσιμα συμπεράσματα που θα με κάνουν μετά να με βοηθήσουν να εξελιχθώ. Η επόμενη μέρα, πιστέψτε με, εγώ προσωπικά, πλέον αυτό το παιχνίδι έχει μείνει πίσω. Δηλαδή, αυτόματα σκέφτομαι, έχει αρχίσει ήδη και δουλεύει στο μυαλό μου η επόμενη Κυριακή. Δεν έχουμε καν το χρόνο, εγώ προσωπικά δεν έχω καν το χρόνο, γιατί είναι τόσο μεγάλος ο όγκος ενός εβδομαδιαίου μικρόκυκλου, δεν έχω καν το χρόνο να μείνω σε αυτό. Θα πρέπει την επόμενη μέρα να δω τον επόμενο αντίπαλο, να ξεκινήσω να οργανώσω τον εβδομαδιαίο κύκλο, να πάρω όλο το feedback από τραυματισμούς, πράγματα από τους γυμναστές, από τους θεραπευτές, το τι μελιγενέστε, το ποιο θα είναι το επόμενο τακτικό σχέδιο βλέποντας τον αντίπαλο. Οπότε η επόμενη μέρα αυτόματα ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα, που εγώ δεν μπορώ πλέον να μείνω στην προηγούμενη μέρα. Και αυτό με βοηθάει, να πω κιόλας την αλήθεια.
Γιατί όταν ξεκινάς κάτι καινούριο, το παλιό το αφήνεις και λίγο πιο πίσω. Και ειδικά αν έχει πάει και άσχημα το μάτς, δεν έχει καμία αξία να κάτσεις να χαλάσει και την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή στην ανάλυση την επόμενη μέρα, έτσι. Ακριβώς. Εγώ συνήθως το κάνω μετά από τρεις μέρες. Δηλαδή, όταν ερχόμαστε, αν το ρεπό είναι Δευτέρα ή Τρίτη, την Τετάρτη στην ουσία, που είναι η πρώτη μέρα που θα ασχοληθώ με το μάτς που πέρασε, είτε για να δείξω ατομικά, είτε υπομαδικά, είτε ομαδικά κάποια πράγματα που αφορούσαν καθαρά το αγωνιστικό πλάνο. Και μετά από την Πέμπτη στην ουσία, επικεντρωνόμαστε 100% στον αντίπαλο, ώστε να βάλουμε τα πράγματα που τον αφορούν για να μπορέσουμε να τα δουλέψουμε και μέσα. Σίγουρα και ο παίχτης μετά από τρεις μέρες, ακόμα και κάτι το οποίο θέλουμε να του δείξουμε ώστε να τον βελτιώσουμε, θεωρώ ότι συναισθηματικά είναι πολύ πιο έτοιμος να ακούσει. Διότι έχει περάσει πίκρα, έχει περάσει στεναχώρια, είτε έχει περάσει κάποιο είδους έπαρση αν κάτι έχει κάνει καλά ή όχι, και εμείς θέλουμε να του πούμε κάποια πράγματα που δεν έγιναν καλά. Νομίζω ότι 2 με 3 μέρες μετά είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε κάποια πράγματα ανάλυσης για την εξέλιξη της δικής μας ομάδας. Coach, εσύ πέρυσι εφάρμοσες κυρίως το 3-5-2 σαν σύστημα, το οποίο έχει έτσι κατηγορηθεί ότι είναι αμυντικό, αλλά όπως είδαμε η Κηφισιά με την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία, μόνο παθητική και αμυντική δεν ήτανε. Γιατί έκανες αυτή την επιλογή? Είχε να κάνει με τα χαρακτηριστικά των παικτών που βρήκες στην ομάδα, ή είναι η δικιά σου φιλοσοφία, το δικό σου σύστημα, ας το πούμε έτσι? Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι ταυτισμένος με ένα σχηματισμό, είτε είναι με τριάδα είτε είναι με τετράδα. Και φέτος στην Κηφισιά ξεκινήσαμε να δομούμε την προετοιμασία μας με ένα σχηματισμό 4-3-3. Όμως όταν χτίζαμε την ομάδα με τους διευθυντές, πάντα δομούμε μια ομάδα η οποία να μπορεί να έχει και ένα δεύτερο πλάνο. Φέρνω ένα παράδειγμα, ότι αν μπορεί, παράδειγμα, ένα στόπερ να μπορεί να γίνει και στόπερ στην τριάδα, ή ένα back να μπορεί να γίνει και back half στην τετράδα ή στην τριάδα, ή ένα winger ή ένας επιθετικός μπορεί να παίξει και δεύτερος επιθετικός ή και ακραίος, και μπορούμε να βάλουμε τέτοιους παίχτες μέσα σε μια ομάδα, αυτόματα οποιαδήποτε συνθήκη παρουσιαστεί μετά θα το κάνει πολύ πιο εύκολο για τον προπονητή να είναι πιο ευέλικτος και να είναι πιο εύκολο για εκείνο να προσαρμοστεί ή να βάλει κάποια πράγματα που μπορεί να αφορούν ένα άλλο σχηματισμό. Εμείς φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε με τετράδα. Μετά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σε φάση επίθεσης να χτίζουμε με τριάδα. Χτίζαμε όταν παίζαμε με τετράδα, χτίζαμε και με τριάδα σε φάση επίθεσης, διότι αυτά πλέον έτσι λίγο διαφοροποιούνται. Στην πορεία μου έδειξε ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή αμυντική ισορροπία και σε αλλαγή κατοχής αλλά και σε οργανωμένη άμυνα ως σχηματισμός της τριάδας με τα τρία στόπερ. Οπότε για μένα εκεί ήταν η μαγική λέξη. Έβλεπα ότι χρησιμοποιώντας παίχτες με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, που βέβαια μόνο κεντρική αμυντική δεν ήταν. Δηλαδή για μας οι καλύτεροι στο να μας βοηθήσουν να χτίσουμε την επίθεση μας και οι παίχτες κλειδιά ήταν τα δύο ακραία στόπερ, που μπορεί να έφταναν μέχρι και έξω από την περιοχή κάποιες φορές για να εξελίξουν το παιχνίδι μας. Όμως ταυτόχρονα μας έδιναν και μια καλή αμυντική ισορροπία. Και σκεπτόμενος ότι θέλοντας να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και στην ουσία στο μεγαλύτερο ποσοστό είχαμε τις περισσότερες ομάδες στο δικό τους μισό, δύσκολα βρήκαμε ομάδα να μας πιέσει ψηλά, θεώρησα ότι το να μπορέσω να κρατήσω κάποιες αμυντικές ισορροπίες με τρεις συν έναν παίχτη που μπορεί να ήταν με το αμυντικό χαφ, θα μου έδινε πάρα πολλά πράγματα στην αμυντική μετάβαση και εκεί έφτασα να το επιλέξω και περισσότερο συν ότι είχα παίχτες στα άκρα της επίθεσης, τους Μπαχαφ, οι οποίοι είχαν την ικανότητα και τα τρεξίματα και τον τρόπο έτσι να πατούν και μέσα στην περιοχή, ώστε να φτάσουν είτε να κάνουν assist είτε να σκοράρουν. Αυτό το είχαμε σαν ομάδα, είχαμε πολύ μεγάλη πολυφωνία. Εμάς μόνο τρεις παίχτες δεν σκοράραν από όλο το ρόστερ. Όλοι οι υπόλοιποι έβαλαν γκολ στην ομάδα μας. Οπότε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ώστε να έχουμε και την καλύτερη επίθεση. Οπότε, coach, όταν σας μάθανε έτσι λίγο οι αντίπαλοι, γιατί ειδικά όταν είσαι πρώτος, σε σημαδεύουν και άλλοι σε κάθε παιχνίδι, πώς ανταποκρίθηκες εσύ, τι προσαρμογές έκανες? Και αυτό που είναι, ναι, όντως ισχύει. Κάποιες φορές πρέπει μόνιμα να είσαι
έτοιμος να εξελίσσεις το μοντέλο παιχνιδιού. Εμείς αυτό κάναμε. Φτάσαμε σε... Θεωρώ ότι το πικ της απόδοσής μας ήταν την περίοδο που σταματήσαμε, δυστυχώς. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο μοντέλο παιχνιδιού μας και το είχαμε πάει σε πολύ ψηλά στάνταρ βάσει σχηματισμού και το πώς ο κάθε παίχτης από την ομάδα μας είχε κατανοήσει το ρόλο του, αλλά είχε κατανοήσει και είχε αναπτύξει πολύ μεγάλα κομμάτια επικοινωνίας με τους γύρω συμπαίχτες του. Το είχαμε φτάσει έτσι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Σίγουρα έχει το αντίπαλος ο οποίος μετά ξεκινάει να σε μαθαίνει και εσύ μόνιμα πρέπει να βάζεις κάποιες καινούργιες ιδέες στο παιχνίδι σου ή να κάνεις κάποια καινούργια trick, να πω, ή να βάζεις κάποιες καινούργιες κινήσεις ώστε να μπορέσεις να υπάρχει κάποιο στοιχείο έκπληξης ή κάτι που μπορεί να περιμένει ένας αντίπαλος. Φτάσαμε μέχρι το σημείο που, αν θυμάμαι καλά, για κάποια παιχνίδια προς το τέλος διαφοροποιηθήκαμε, παίξαμε και με τετράδα. Δηλαδή για ένα μήνα ξαναγυρίσαμε και παίξαμε με ένα σχηματισμό 4-4-2 και 4-2-3-1 για 4-5 μάτς. Αλλά πάλι στο φινάλε κλείσαμε με το 3-5-2. Αλλά θεωρώ ότι ένας προπονητής πρέπει να είναι ευέλικτος, πρέπει να είναι προσαρμοστικός, χωρίς όμως κάποια στιγμή αυτό να γίνεται συνεχόμενα. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, χάνονται πάρα πολλά κομμάτια επικοινωνίας και συντονισμού μέσα στο μοντέλο παιχνιδιού. Ναι, μεν πρέπει να γίνεται, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να γίνεται και πάρα πολύ. Το πιο δύσκολο κομμάτι, νομίζω, στο ποδόσφαιρο είναι να είσαι στην πρώτη θέση και να μείνεις αυτήν. Γιατί, όπως είπε και ο Μιχάλης και εσύ ο ίδιος, πρέπει συνεχώς να εξελίσσεσαι, γιατί και οι αντιπάλοι σου εξελίσσονται. Και φαντάζομαι πως είναι και πάρα πολύ αγχωτικό το εβδομαδιαίο πρόγραμμά σου ώστε να μείνει σε αυτή τη θέση. Σε αυτό που θέλω να σταθώ επίσης, ήθελα να μάθουμε λίγο πώς μεταχειρίστηκες στην διακοπή του πρωταθλήματος ως προπονητής και ποια ήταν η αντιμετώπιση σου προς τους παίχτες σου. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας ότι θα σταματούσαμε έτσι ξαφνικά στη μέση της χρονιάς και στην ουσία δεν ξέραμε και να το πότε θα ξαναξεκινήσουμε. Αυτό είναι το να σταματήσεις ή να πεις ότι okay, σταματάω για ένα μήνα και αυτό να μπορείς να το προγραμματίσεις σαν ένα μεσόκυκλο όλη την περιοδικότητα αυτή ενός μήνα είναι okay. Το θέμα είναι ότι εμείς σταματήσαμε και δεν ξέραμε πότε θα ξαναξεκινήσουμε. Δηλαδή κάθε εβδομάδα πρέπει να ήμασταν έτοιμοι για να παίξουμε. Οπότε δεν μπορέσαμε να διαφοροποιήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Συνεχίσαμε να προσπαθούμε να κάνουμε φιλικούς αγώνες και να διατηρούμε την φυσική, την πνευματική, αλλά και την τακτική κατάσταση της ομάδας μας σε υψηλά στάνταρ. Μπορέσαμε να βάλουμε κάποια πράγματα εκεί. Αλλά θεωρώ για τη δική μας ομάδα ότι αυτό ήταν δισαβαντάζ. Διότι είχαμε μια σταθερότητα, κάποιοι αντίπαλοι από εμάς είχαν κάνει πολλές μεταγραφές, είχαν αλλάξει προπονητές. Δεν θεωρώ ότι αυτό μας ευνόησε. Θεωρώ ότι το διαχειριστήκαμε αρκετά καλά. Ίσως όμως κάποιοι παίχτες από εμάς και η ομάδα μας γενικότερα λίγο, έτσι να το πω λαϊκά, βάλτωσε μέσα σε αυτή την κατάσταση, διότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο σερί που θέλαμε να το συνεχίσουμε για να το διατηρήσουμε. Ξεκινώντας βέβαια και πάλι μετά, κάναμε πάλι σερί. Δηλαδή, ξυπήγαμε εκτός έδρας, αν θυμάμαι καλά, μέσα στην Καλαμάτα πρώτη αγωνιστική και κάναμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα, ένα διπλό εκεί. Οπότε και όλο αυτό μετά ήρθε και συνέχισε. Δεν μπορώ να πω ότι κάναμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Πήγαμε εβδομάδα-εβδομάδα. Πήγαμε εβδομάδα-εβδομάδα και εκεί, διότι δεν είχαμε τίποτα που να μπορούσε να οριστεί για να κάνουμε και κάτι έξτρα, ας πούμε, ή σαν μία μικρή μίνι προετοιμασία, ή σαν μία αποφόρτιση ή οτιδήποτε άλλο. Συνεχίσαμε στην ίδια ρουτίνα που είχαμε τους δικούς μας μικρόκυκλους, αλλά αυτό που έχει έτσι αξία να αναφέρω είναι, φανταστείτε ότι εμείς κάναμε στο σύνολο φιλικά και επίσημα, νομίζω από την αρχή της προετοιμασίας πρέπει να παίξαμε γύρω στα 45 παιχνίδια. Μπορεί και να είναι και παραπάνω, 45-46, κάτι τέτοιο, φιλικά και επίσημα. Δηλαδή η επιβάρυνση ήταν τεράστια για όλους τους παίχτες. Παρ' όλα αυτά θα έλεγες πως η ομάδα επέστρεψε στο ίδιο επίπεδο. Παρόλο τη διακοπή. Δηλαδή η διαχείρισή σας ήταν όσο πιο καλύτερη γίνεται. Ήταν. Κάποια στιγμή λίγο πνευματικά ένιωθα ότι η ομάδα κουράστηκε. Και όχι μόνο η ομάδα, και εμείς οι ίδιοι. Γιατί και εμείς είμαστε ο καθρέφτης της ομάδας. Ότι όλο αυτό ήρθε και κούρασε. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Ξεκινήσαμε 20 Ιου. Ήταν φοβερό ότι έβλεπα κάποια στιγμή στα οργανογράμματα που είχα στον υπολογιστή μου
ότι ξεκινήσαμε 20 Ιουλίου και τελειώσαμε 20 Ιουνίου. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό, να είμαι 11 μήνες, να είμαστε 11 μήνες μέσα στο γήπεδο. Ήταν πολύ, μια πολύ μακριά περίοδος, χωρίς καθόλου stop. Και να πούμε πως η δουλειά του προπονητή, και το καταλαβαίνω περνώντας τα χρόνια, είναι ακόμα πιο δύσκολη, γιατί είπες πολύ καλά ότι είσαι ο καθρέφτης της ομάδας, που σημαίνει ότι και τις δυσκολίες που έχεις εσύ ο ίδιος δεν πρέπει να τις μεταφέρεις στο γήπεδο και να είσαι τον υπέκτης, ότι ίσως να είσαι δυσαρεστημένος, στεναχωρημένος, κουρασμένος από όλη αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να είσαι μονίμως δυνατός και να λειτουργήσεις ως πρότυπο προς την ομάδα. Και συμπληρώνω, είναι συμφωνώ απόλυτα, και συμπληρώνω ότι το πιο δύσκολο αυτό είναι έναν αληθινό. Το πόσο ένας άνθρωπος θα μπορεί πνευματικά και συναισθηματικά να είναι σταθερός, που ηγείται, γιατί ο προπονητής κακά τα ψέματα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται μιας κατάστασης, με τον εαυτό του να είναι τόσο καλά, να είναι τόσο ασφαλής, να βρίσκει κάθε μέρα τέτοια κίνητρα, ώστε αυτό που θα παρουσιάζει να είναι αληθινό. Αν αυτό δεν είναι αληθινό, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτόματα φαίνεται προς τα έξω, προβάλλεται χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε, και οποιοδήποτε έχουμε απέναντί μας το εισπράττει, το καταλαβαίνει και αυτόματα επηρεάζεται. Είμαστε άνθρωποι, σίγουρα θα έχουμε και εμείς τις δικές μας κακές στιγμές, αλλά είναι μια μόνιμη διαδικασία εξέλιξης και δική μας, συναισθηματική, πνευματική, η δική μας σταθερότητα, ώστε κάθε μέρα να βρίσκουμε τα δικά μας κίνητρα, ώστε να επηρεάζουμε τους ανθρώπους που ηγούμαστε και συναναστρεφόμαστε στην καθημερινότητα. Πολύ σωστό και πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε. Μας μίλησες προηγουμένως για τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά που κοίταγες στις διάφορες θέσεις των παικτών που είχες. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κοιτάς στο χαρακτήρα ενός παίχτη? Δύσκολο επάγγελμα ο ποδοσφαιριστής, δύσκολη διαχείριση του ποδοσφαιριστή, θα πω εγώ. Παρότι το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα και ο κάθε προπονητής προσπαθεί να προβάλλει το εμείς όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, ώστε ο κάθε ποδοσφαιριστής να καταλάβει ότι παίζει ομαδικά, εγώ μέσα από τη δική μου εμπειρία και μέσα από το διάβασμα περισσότερο θα πω, προσπαθώντας να διαβάσω έτσι κάποιους μεγάλους ψυχολόγους, είτε κάποια βιβλία, φιλοσοφίες, τίποτε άλλο που έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα, παρότι ακούγεται πολύ ομαδικό το ποδόσφαιρο, για μένα έχει πολύ μεγάλη ατομικότητα. Εγώ αυτό που προσπαθούσα να δώσω στους παίχτες μου να καταλάβουν ήταν ότι ο καθένας από εκείνους, όσο περισσότερο προσπαθούσε και όσο περισσότερο εγώ μπορούσα να τον βοηθήσω να εξελίξει πνευματικά και συναισθηματικά τον εαυτό του με βάση του δικού του στόχους και τις δικές τους προτεραιότητες, με βάση τα δικά τους κίνητρα, φιλοδοξίες και θέλω, προσπαθούσα πολύ περισσότερο να μπω στην ατομικότητα και να μην αφήσω τον οποιοδήποτε παίχτη από την ομάδα μου να εκτίθεται ή να εκθέτει τον εαυτό του μέσα στο ομαδικό πλαίσιο με λάθους τρόπους. Και τι πίστευα μέσα από αυτό? Ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεται ατομικά και σαν χαρακτήρας και πνευματικά, και το πώς αυτό του γυρίζει και τον επηρεάζει, παράδειγμα, να το πω με παράδειγμα για να γίνω και περισσότερο κατανοητός, αν ένας παίχτης, ας πούμε, είναι δυσαρεστημένος που μπορεί να μην αγωνίζεται, που είναι το πιο σύνηθες παράδειγμα, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό, εγώ προσπαθούσα να του δώσω να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε ατομικά ο ίδιος να εξελίξει τον εαυτό του, αυτό να μην επηρεάζει τον ίδιο. Γιατί τι γίνεται, αν αυτός τα παρατήσει ή αν αυτός προβάλλει μια λαθασμένη συμπεριφορά ή αν αυτός λειτουργήσει εγωιστικά ή οτιδήποτε άλλο, εκτός ότι θα επηρεάσει την ομάδα, αυτό που του έδινα να καταλάβει είναι ότι θα επηρεάσει τον ίδιο του τον εαυτό. Ότι αυτό σίγουρα θα του γυρίσει μπούμεραν και σίγουρα η ομάδα με κάποιο τρόπο θα τον αποβάλει. Που αυτό θα τον φέρει πολύ πιο πίσω από τα δικά του ατομικά κίνητρα, τα οποία θα τον πάνε σε μια άλλη αφετηρία από αυτό το οποίο κυνηγάει. Οπότε εγώ λοιπόν, προσπαθώντας να εξειδικεύσω τη δική μου δουλειά ατομικά με τον κάθε παίχτη, ευελπιστούσα ότι όλο αυτό θα βοηθούσε όλο το εμείς, που αφορά το μετά το ομαδικό σύνολο, να φτάσει ένα σκαλί πιο πάνω. Οπότε εκεί που καταλήγω είναι ότι η ατομική εξέλιξη του κάθε ανθρώπου με βάση τα δικά του χαρακτηριστικά, εγώ προσπαθούσα να βρω παιδιά και ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν έτοιμοι να ακούσουν ή θα τους κάνω ή θα μπορέσω να τους κάνω να ακούσουν, θα έχουν τα κίνητρα να εξελιχθούν πρώτα ανθρώπινα και μετά αγωνιστικά,
ώστε η δική μου ομάδα μετά αυτό, ο καθένας από αυτούς να φέρει παράδειγμα ένα 5% έξτρα σαν εξέλιξη ατομική μέσα στη δική μου ομάδα, και όλο αυτό θα σπρώξει την ομάδα να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Έγινες απόλυτα κατανοητός, το Μιχάλη. Θα ήθελα να πω πως ίσως να είναι επειδή είσαι και νεότερος προπονητής, πως πολλοί προπονητές που είχα μάλλον στην καριέρα μου δεν μεταχειρίστηκαν καλά ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν παίζανε. Πολλές φορές αυτό έρχεται ως μπούμεραγκ πίσω στην ομάδα. Και ακούγοντας εσένα τον τρόπο αντιμετώπισης που έχεις, κάνει να πιστεύω πως αυτοί οι ποδοσφαιριστές που δεν παίζουν, γνωρίζοντας τον λόγο, μπορούν να προπονηθούν σκληρότερα, να βελτιώσουν τα λάθη τους και στη συνέχεια, όταν δοθεί ευκαιρία, να τα δώσουν όλα για σένα, γιατί πήρες τον χρόνο να τους μιλήσεις και να τους καθοδηγήσεις. Σε αυτές τις ηλικίες όλοι μας θέλουμε καθοδήγηση, γιατί δεν υπάρχουν οι απαντήσεις σε πολλά κομμάτια στο ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα ένας προπονητής για μένα είναι και παιδαγωγός. Ο κάθε άνθρωπος, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, που αγωνίζεται σε ένα άθλημα, θα πρέπει να λάβει κάποιους παραμέτρους υπόψη του σε πολύ υψηλό βαθμό. Δηλαδή, φέρνω τώρα μία κουβέντα, είναι καλό να τα αναϋποθούν αυτά. Οποιοδήποτε, εγώ τι ήθελα να δώσω στους παίχτες μου να καταλάβουν? Ότι το ποδόσφαιρο από φύση είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι δίκαιο. Διότι θα ήταν πολύ δίκαιο αν μαζευόμασταν 11 άνθρωποι και οι 11 αυτοί παίζουμε κάθε αγωνιστική κάνοντας το ίδιο. Μια ομάδα όμως δεν απαρτίζεται ποτέ από 11 και μόνο ποδοσφαιριστές και από έναν προπονητή. Απαρτίζεται από πολύ περισσότερους ανθρώπους και προφανώς αυτό γίνεται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Εγώ αυτόματα αυτό που ήθελα να δώσω πρώτα στους παίχτες μου να καταλάβουν είναι ότι πρέπει να αποδεχτούν, αυτή είναι μια πολύ σπουδαία λέξη για μένα, να μπορούν να αποδεχθούν τη φύση του επαγγέλματος που οι ίδιοι έχουν επιλέξει να κάνουν. Και αυτή η αποδοχή τι σημαίνει? Ότι ένας ποδοσφαιριστής τι μπορεί να του συμβεί? Μπορεί να ξεκινήσει βασικός, μπορεί να μπει αλλαγή, μπορεί να μείνει στον πάγο να μην αγωνιστεί, μπορεί να είναι εκτός αποστολής, μπορεί να είναι τραυματίας, μπορεί να είναι τιμωρημένος. Αυτές είναι από φύση καταστάσεις, οι οποίες οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής πρέπει να αποδεχτεί ξεκινώντας να κάνει αυτή τη δουλειά. Αν αυτόματα αυτό δεν μπορεί να το αποδεχτεί και προβάλλει συνέχεια κάποιες δικές του καταστάσεις, ότι στάνταρ ή οπωσδήποτε εγώ πρέπει να ξεκινώ ή οπωσδήποτε εγώ πρέπει να είμαι αυτός που πρέπει να είμαι βασικός ή οτιδήποτε άλλο, αυτόματα είναι εις βάρος του δικού του συμπαίχτη, της ομάδας και ταυτόχρονα του ίδιου του εαυτού. Τώρα, αποδεχόμενος αυτή την κατάσταση, είναι μετά πολύ πιο έτοιμος να ακούσει όλα τα λογικά επιχειρήματα, εφόσον αυτά υπάρχουν, από ένα προπονητή που ζητάει ξεκάθαρα πράγματα και συγκεκριμένα με βάση το μοντέλο παιχνιδιού και ένας παίχτης πρέπει να τα ακολουθεί. Εάν εγώ μετά ο ποδοσφαιριστής έχει αποδεχτεί αυτή την κατάσταση, βλέπω μετά στην πορεία ότι ο ίδιος παίχτης μπαίνει μέσα σε μια κατάσταση και δεν τα υλοποιεί 100%, το πρώτο μου μέλημα είναι να μπορέσω να του δείξω και να του δώσω να καταλάβει ώστε να τον βελτιώσω, ώστε να τα κάνει καλύτερα. Αν και εφόσον δεν τα κάνει ή δεν μπορεί να τα κάνει και τα κάνει ένας συμπαίχτης του καλύτερα, επίσης μπορώ να τον φέρω πρώτων δικών του μικροευθυνών με βάση τη θέση, ότι εδώ υπάρχει κάποιος άλλος παίχτης ο οποίος την παρούσα στιγμή για συγκεκριμένους λόγους εκτελεί καλύτερα και είναι το συμφέρον της ομάδας να παίζει ο άλλος. Παράδειγμα, προσπαθώντας πάλι να τον εξελίξω ή να τον βοηθήσω, ώστε και αυτός ο ίδιος να μπορεί να προσφέρει, να έχει μετά το αίσθημα της προσφοράς, που και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι στην προπόνηση. Γιατί μετά και ο ίδιος πρέπει να καταλάβει, όπως είπα προηγουμένως, ότι όταν μπει και καταλάβει ότι αν και εφόσον προσπαθήσει πολύ, βελτιωθεί, δει τις αδυναμίες του, εξελιχθεί μέσα από αυτό και του δοθεί ευκαιρία, και μετά είναι έτοιμος να την αρπάξει, εκεί μετά έρχεται και ο ρόλος του προπονητή, που για μένα πρέπει πράγματα τα οποία υπόνονται ή πράγματα τα οποία ο ίδιος λέει να μπορεί να τα υλοποιεί και ταυτόχρονα να έχει το αίσθημα της δικαιοσύνης, εντός εισαγωγικών δικαιοσύνης, προς το συμφέρον της ομάδας και των ανθρώπων που την απαρτίζουν, ώστε να έχει το θάρρος και τη δικαιοσύνη να το αποδώσει και να δείξει ότι οποιοδήποτε άνθρωπος μέσα στην ομάδα είναι εξίσου σημαντικός και παίζει το δικό του ρόλο. Αυτά έτσι μέσα σε λίγες γραμμές, όσο κατανοητός μπορούσα να είμαι για το micromanagement που χρειάζεται να έχει μια ομάδα. Εγώ εκεί στηρίζω τα περισσότερα για να μπορώ να διαχειρίζομαι τους παίχτες μου, που στην ουσία είναι και οι πρωταγωνιστές. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υλοποιούν τις δικές μου ιδέες. Εννοείται ότι είμαστε όλοι μαζί και τους θέλεις κοντά σου και όχι απέναντι. Όσο καλύτερα είναι οι ίδιοι, τόσο περισσότερο και εγώ θα βγάλω στο γήπεδο αυτά που έχω στο μυαλό μου ή θα θέλω να διακριθώ μέσα από τη δική τους προσπάθεια. Γιώργο, συμπτωματικά πριν 3 εκπομπές είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Γιάννη Αναστασίου, που είναι και ο διάδοχος στο
στον πάγκο της Κηφισιάς, μας είχε πει ότι οι ποδοσφαιριστές, σε οποιαδήποτε ηλικία και να είναι, είναι μεγάλα παιδιά και πολλές φορές διαχειρίζονται και τις αποτυχίες και τις ήττες σαν μεγάλα παιδιά. Εσείς πέρυσι είχατε ελάχιστες αποτυχίες, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, μόνο 2 ήττες όλη τη σεζόν. Πώς αντιμετώπιζες εσύ μετά από μια ήττα, πώς έφερνες τους ποδοσφαιριστές ξανά στην κατάλληλη διάθεση να προσπαθήσουν για τον επόμενο αγώνα? Εγώ είμαι λάτρης των επιχειρημάτων και είμαι λάτρης επίσης και της λογικής και θεωρώ ότι μέσα από τα σωστά επιχειρήματα, από την καλή δομή αυτών και από την καλή παράθεση προς οποιοδήποτε συνομιλητής μπορεί να είναι, ας πούμε, ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι μπορούν πολλά συναισθήματα να διαφοροποιηθούν και να βοηθηθούν ώστε ο καθένας από αυτούς να τα ξεπεράσει πιο γρήγορα. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν μπορώ να φανταστώ πόσες είναι οι ομάδες παγκοσμίως που κάθε χρονιά, παράδειγμα, σας λέω ένα επιχείρημα που εγώ μπορεί να έδινα στους δικούς μου παίχτες, πόσες είναι οι ομάδες παγκοσμίως που βγαίνουν πρωταθλήτριες χωρίς ήττα. Νομίζω ότι είναι ελάχιστες. Αυτό είναι ένα πολύ λογικό επιχείρημα ότι μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα. Οι παίχτες δεν είναι ρομπότ, είναι άνθρωποι. Επηρεάζονται συναισθηματικά, πνευματικά, ψυχικά, σωματικά. Σίγουρα είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζονται. Οπότε εγώ ερχόμουν να δώσω τα λογικά επιχειρήματα που μπορεί να συμβούν σε οποιαδήποτε ομάδα, ότι αυτά έχουν μια φυσιολογικότητα και μέσα σε αυτά να προσπαθήσουμε να επενδύσουμε, βρίσκοντας τα λάθη τα οποία κάναμε μέσα σε αυτά, να τα αναγνωρίσουμε, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, να τα αποδεχτούμε. Και μέσα από αυτά μετά να βρούμε τον τρόπο να τα βελτιώσουμε, να μην τα ξανακάνουμε και να τα ξεχάσουμε. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα προς τη βελτίωση λαθών που μπορεί να συμβαίνουν ώστε μια ομάδα, όταν μια ομάδα δεν έχει μια καλή απόδοση, μπορεί να έρθει μια ήττα. Είναι κάποιοι παράγοντες που εμείς ήδη μπορούμε να επηρεάσουμε. Έναν παράδειγμα διαιτή δεν μπορώ να τον επηρεάσω. Ένα κακό γήπεδο δεν μπορώ να τον επηρεάσω. Μια τρομερή απόδοση ενός αντιπάλου επίσης δεν μπορώ να την επηρεάσω. Αυτό που εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε είναι τη δική μας ομάδα, τα δικά μας λάθη και εκεί να χτίσουμε τα δικά μας επιχειρήματα ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Έτσι εγώ αντιμετώπιζα τις δύσκολες στιγμές, πάντα προσπαθώντας να επιχειρηματολογήσω, να βρω τα λάθη, να βρω τα καλά επίσης για να δώσω μπουστάρισμα στους παίχτες μου ψυχολογικό με βάση όλα αυτό που έχουν πετύχει και αυτό να έρθει μετά να μας βοηθήσει για την επόμενη Κυριακή ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Η φυσιολογικότητα και η αποδοχή της ήττας νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο προσόν για εξέλιξη. Και μήπως χρειάζεται κιόλας. Δηλαδή, για να υπάρξει έτσι μια αναταραχή. Μήπως δεν είμαστε καλύτεροι. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η σιγουριά και η έπαρση. Χρειάζεται, γιατί είναι η ανάγκη η οποία δημιουργείται για εξέλιξη. Αν κερδίζεις, αυτόματα το πρώτο συνέστημα που έχεις να διαχειριστείς έχει να κάνει με τον εφησυχασμό. Αν μπορείς και διαχειρίζεσαι τις νίκες με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, χωρίς καν να σημαίνει τίποτα, αλλά να συνεχίζεις να εξελίσσεσαι στο 100%, που και αυτό είναι δύσκολο, πολλές φορές μία ήττα έρχεται να σε αναγκάσει να μπει σε μία άλλη διαδικασία συναισθηματική και ψυχική, ώστε να βελτιωθείς ακόμα περισσότερο. Καλό είναι αυτό βέβαια, να μπορείς να το προκαλείς από μόνος σου ακόμα και στις νίκες. Ώστε οι απαιτήσεις να είναι μόνιμα υψηλές, τα κίνητρα να μην σταματούν ποτέ να υφίστανται, ο παίχτης να είναι μόνιμα σε μια διαδικασία πειθαρχίας, σεβασμού και ψυχικής εξέλιξης ή και πνευματικής εξέλιξης, μόνιμα συγκεντρωμένος. Και η δουλειά αυτή να γίνεται ακόμα και στις νίκες. Δεν είναι βέβαια εύκολο. Όλοι εφησυχαζόμαστε, εντάξει, είμαστε άνθρωποι, ξαναείπα, επηρεαζόμαστε. Πηγαίνοντας έτσι σιγά σιγά προς το τέλος, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι συμβαίνει όταν, ακόμα και όταν τα κάνεις όλα καλά, όταν παίζεις ωραίο ποδόσφαιρο, όταν πιάνεις τους στόχους σου, αλλά δεν έρχεται η επιβράβευση και συγχώρησε, θα το πάω επί προσωπικού. Εσύ ολοκλήρωσες μια φοβερή χρονιά σαν πρωταθλητής στην Super League 2. Παρ' όλα αυτά, δεν θα συνεχίσεις με την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Αυτή η απόφαση της διοίκησης της ομάδας, εσένα πώς σε έκανε να νιώσεις και πώς αλλάζει τον τρόπο της σκέψης σου για το μέλλον? Εγώ προσπαθώ να είμαι πολύ συνειδητοποιημένος, ξεκινώντας από την αφετηρία, να κάνω αυτό το επάγγελμα.
Σίγουρα, όπως είπα προηγουμένως, το ποδόσφαιρο γενικότερα δεν είναι ένα δίκαιο άθλημα. Έχει πάρα πολλά πράγματα, είναι τόσο μεγάλο που το επηρεάζουν και γενικότερα συναστρέφεσαι με πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Εγώ δεν σας κρύβω ότι παρότι δεν συνεχίζω στην Κηφισιά και δεν θα βρεθώ στην Α Εθνική, ίσως αν δεν είχα ξαναδουλέψει στην Α Εθνική, τα συναισθήματά μου να ήταν πολύ μεγαλύτερα. Έχοντας ξαναδουλέψει στην Α Εθνική, τώρα εγώ αισθάνομαι πραγματικά, με πάσα ειλικρίνεια μιλώ, τρομερά ικανοποιημένος για όλο αυτό που έχει συμβεί. Νιώθω ότι έχω πάρει την μέγιστη επιβράβευση κατακτώντας τους προσωπικούς μου στόχους. Η προσωπική μου στόχη ήταν η ομάδα να καταφέρει να παίξει σε όσο το δυνατόν μέσα στη μεγαλύτερη διάρκεια καλό ποδόσφαιρο και αυτό που ήδη παρουσίασε, εγώ να μπορέσω να διατυπώσω μέσα στο γήπεδο τις δικές μου ιδέες. Όπως σας είπα προηγουμένως, το πρώτο πράγμα που είπα στους παίχτες μου είναι να καταφέρω να τους εξελίξω έστω και λίγο σε ποσοστό ανθρώπινα και αγωνιστικά, το οποίο νομίζω ότι αν ρωτήσετε οποιοδήποτε παίχτη της Κηφισιάς, θεωρώ ότι το έχω καταφέρει, οπότε και αυτό μου δίνει τρομερή ικανοποίηση. Οι αντίπαλοι φέτος με ψήφισαν στον καλύτερο προπονητή της κατηγορίας, που και αυτό έρχεται σαν μια ηθική ικανοποίηση για μένα, αναγνωρίζοντας οι αντίπαλοι μας ότι κάναμε μια καλή δουλειά, και για μας αυτό είναι το μεγαλύτερο έτσι βραβείο. Τώρα για το κομμάτι της ανανέωσης στην Α' Εθνική, εγώ οφείλω να αποδεχθώ, όπως είπα και προηγουμένως, ότι οποιοδήποτε ομάδα ή οποιοδήποτε διοίκηση πράττει και παίρνει κάποιες αποφάσεις με βάση τα δικά της συμφέροντα. Εάν αυτά τα δικά της συμφέροντα δεν συμβαδίζουν είτε με τις δικές μου ιδέες, είτε με τις δικές μου προϋποθέσεις, είτε με τις δικές μου ικανότητες, είτε εγώ από τη δική μου πλευρά δεν μπορώ να συμβαδίσω με τις προϋποθέσεις που η ομάδα θέλει να βάλει για την επόμενη χρονιά, έρχεται σαν φυσικό επακόλουθο ένα διαζύγιο το οποίο για μένα την παρούσα στιγμή, ειλικρινά σας το λέω, μετράει λίγο. Θεωρώ ότι ο χρόνος για όλους μας είναι ο καλύτερος κριτής, ώστε ο καθένας με βάση τις δικές του πράξεις και λόγια έρχεται στο τέλος να αποδώσει αυτό που είναι. Και οι γύρω του που συναναστρέφονται μαζί του και τα αποτελέσματα και όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Οπότε για μένα αυτό δεν είναι στενάχωρο, να πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο αύριο μεθαύριο θα μου αποδώσει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που εγώ κατέβαλα φέτος και αυτά που, τα οποία πέτυχα, και εύχομαι και στην Κηφισιά, με βάση τα δικά της συμφέροντα, με βάση τις δικές της αποφάσεις, να της αποδώσει αυτό το οποίο αποφάσισε και έκανε. Είμαστε επαγγελματίες, όσο ανεβαίνουμε επίπεδο σίγουρα τα συμφέροντα μεγαλώνουν, οι αποφάσεις γίνονται πιο δύσκολες, διακυβεύονται πολύ περισσότερα χρήματα και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν την κάθε ομάδα αλλά και κάθε προπονητή. Οπότε αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι εγώ αποδέχομαι τη φύση του επαγγέλματός μου, η οποία είναι αυτή. Αυτό έχω να απαντήσω. Θεωρώ ότι κάθε εντός εισαγωγικών δυσκολία, που για μένα δεν είναι τώρα μια τέτοια δυσκολία, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία εξέλιξης, και κάθε πράγμα το οποίο έρχεται μέσα στην καθημερινότητα του προπονητή, εγώ πλέον έτσι το λαμβάνω μετά από αυτά τα 10 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, είναι ότι κάθε δυσκολία εγώ τη βλέπω σαν μια φανταστική ευκαιρία εξέλιξης. Και κάθε μέρα που μπορεί να είναι δύσκολη, μπορεί για μένα να μου δώσει ένα μεγάλο ερέθισμα, ώστε εγώ να μπορώ να γίνω καλύτερο, ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω στην επόμενη μέρα που μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολη. Οπότε κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Μας είπες χαρακτηριστικά προηγουμένως ότι ήσουν από Ιούλιο μέχρι Ιούνιο 11 μήνες ακατάπαυστα με το ποδόσφαιρο, 11 μήνες αγχωτική φαντάζομαι. Φεύγεις από τη μια καθημερινότητα σε μια τελείως διαφορετική καθημερινότητα, στην οποία ίσως να είναι και η καθημερινότητα η οποία θα σκεφτείς όλη την προηγούμενη χρονιά, θα έρθουν καινούργιες ιδέες. Πώς είναι η καθημερινότητα αυτή τώρα, και να μας πεις έτσι λίγο πώς είναι τα μελλοντικά σου σχέδια. Τι έχεις στο μυαλό σου, ποιες σκέψεις? Οι πρώτες 10 μέρες πραγματικά τις αφιέρωσα πλήρως στην οικογένειά μου, στη σύζυγό μου και στα παιδιά μου, που τους είχα έτσι και μακριά και είχα πολύ ανάγκη να το βιώσω αυτό εκτός ποδοσφαίρου. Η αλήθεια είναι ότι αυτές ήταν αρκετές. Δηλαδή ένας προπονητής, λέω μετά από 10 μέρες, okay, και τώρα πάμε.
Δηλαδή ξεκινάει, αρχίζει το μυαλό πάλι να τρέχει. Ήδη ένα-δύο έχω γραφτεί σε ένα-δύο σεμινάρια που θα παρακολουθήσω διαδικτυακά από το εξωτερικό για να μπορέσω να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Ήδη προσπαθώ να προγραμματίσω ένα ταξίδι σε κάτι επαφές πολύ σημαντικές που έχω στην Ισπανία για να μπορέσω κι εγώ, αν δεν προκύψει κάποια ομάδα, να πάω να εμπλουτίσω και πάλι έτσι το δικό μου ποδοσφαιρικό κόσμο, να γεμίσω με ιδέες και να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους. Γιατί ένας προπονητής δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ να εξελίσσεται. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ότι κάθε μέρα δουλεύοντας εμείς, πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Τώρα είναι ένας πολύ καλός χρόνος για μένα. Γιατί όταν είσαι μέσα σε μια ομάδα, αυτό δεν το έχεις. Να έχεις το χρόνο να παρακολουθείς σεμινάρια ή να μπορείς να κάνεις ένα ταξίδι για να μπορέσεις να βελτιωθείς και να εξελιχθείς, να ακολουθείς το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι μια τέτοια καλή περίοδος. Οπότε στην αυτοβελτίωση πλέον επικεντρώνομαι. Και η αλήθεια είναι ότι τα επόμενα σχέδιά μου είναι να μπορεί να βρεθεί πάλι μια ομάδα η οποία θα μου δώσει το χώρο και το χρόνο και τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσω να ξαναβγάλω τις δικές μου ιδέες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και κάπως έτσι να περάσουμε και στο γρήγορο γύρο ερωτήσεων. Μία λέξη για να περιγράψεις την προπονητική σου φιλοσοφία. Ισορροπία. Μια αστεία ιστορία από δυτηρίων που δεν θα ξεχάσεις ποτέ σου. Είτε από την περσινή χρονιά με την Κηφισιά, είτε γενικά κάποια που σου έχει μείνει αξεγάστη. Παίχτες να με σατιρίζουν. Α, το κάνουμε αυτό, δυστυχώς. ποια ήταν η πιο άβολη στιγμή που έχεις νιώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως να είναι και μια ακραία συμπεριφορά κάποιου παράγοντα, χωρίς να μας ονοματίσεις κάποιον άνθρωπο. Βρέθηκα σε μια ακραία συνθήκη φέτος, δεν θέλω να πω ποια ήταν. Βρέθηκα σε μια ακραία συνθήκη όμως που ένας αγώνας διεκόπη στη Β' Εθνική. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημά σου τους τελευταίους 12 μήνες? Ωραίο μάθημα, έτσι. Που δεν θα το ξεχάσεις ποτέ στα επόμενα χρόνια? Θα πω το μεγαλείο της ψυχής. Ότι ένας προπονητής πρέπει αυτό να το έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολύ ωραίο. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσεις τον πατέρα, νίκη εναντίον του μπαμπά για να το χτυπάσει ή σοπαλία για να είστε όλοι ευχαριστημένοι? Όχι, θα τον κερδίσω. Και έγινα έτσι και πολύ, πολύ εγωκεντρικός. Μη σε πέτυχω, του λέω απέναντι. Θα είσαι νους. Και η τελευταία που κάνουμε σε όλους τους καλεσμένους που εμπλέκονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν είχες τη δυνατότητα να αλλάξεις μόνο ένα πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί? Αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο από όλα. Αυτό που θα πω, ήθελα πολύ να αλλάξω. Μόνο ένα. Φαντάζομαι είναι πολλά που σε ενοχλούν. Ένα. Αλλά πρέπει να πεις ένα. Θα έλεγα η σταθερότητα σε ένα συγκεκριμένο πλάνο ποδοσφαιρικά. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Να υπάρξει επιτέλους μια σταθερότητα σε κάτι. Τέλεια. Και κάπως έτσι να κλείσουμε την κουβέντα μας. Να σε ευχαριστήσουμε. Μάθουμε πάρα πολλά. Ελπίζουμε και οι ακροατές μας που θα μας ακούσουν ή θα μας δουν στο YouTube να πάρουν έτσι πολλά μαθήματα από την συνομιλία μας. Να σου ευχηθούμε έτσι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Στο ποδοσφαιρικό ταξίδι, στις γνώσεις. Να έχεις ένα καλό ταξίδι στην Ισπανία. Και έχουμε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Να ευχαριστήσω και εγώ από τη σειρά μου. Είστε πολύ ωραία. Τι να πω τώρα, ομάδα δημοσιογραφική δεν είστε 100%. Παρέα μπορεί να Είστε μια πολύ ωραία παρέα. Πέρασα πολύ όμορφα και αισθάνθηκα πολύ όμορφα και σε όλη τη διάρκεια. Τη συνομιλία σας ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά. Νομίζω ήταν πολύ ουσιαστική κουβέντα. Γιώργο, εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.